Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ταχύτητα με την οποία δρομολογείται το σημαντικό έργο ανακατασκευής του Τζάνιου Νοσοκομείου. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τις παλιές πτέρυγες. Όσοι εργάζεστε εδώ πέρα ή έχετε νοσηλευτεί, γνωρίζετε την κατάσταση η οποία δυστυχώς επικρατούσε στο νοσοκομείο. Είχε να γίνει ουσιαστική ανακατασκευή από το 1960, ενημερώθηκα. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση με τις νέες πτέρυγες, με θαλάμους οι οποίοι πια έχουν τουαλέτες, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας αλλά και εργασίας σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι τόσο ταυτισμένο με την πόλη του Πειραιά. Θέλω να τονίσω ότι οι πόροι οι οποίοι αξιοποιήθηκαν για την ανακατασκευή του Τζάνιου προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να ευχαριστήσω, το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέα υλοποίησης για την πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία δρομολογεί σημαντικά έργα τα οποία μόνο, στα νοσοκομεία μας ξεπερνούν 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πιάνουν τόπο και μέσα από αυτούς υλοποιούμε έργα τα οποία χρόνιζαν εδώ και πολύ καιρό για την αναβάθμιση συνολικά της δημόσιας υγείας και του εθνικού συστήματος υγείας. Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, διότι δεν είναι εύκολο να προχωράς σε μια τέτοια παρέμβαση με το νοσοκομείο εν κινήσει, να λειτουργεί δηλαδή. Το ίδιο θα συμβεί και με τα τμήματα επιγόντων των περιστατικών. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας και για την κατανόησή σας. Αλλά και εσείς βλέπετε τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης. Καλύτερες συνθήκες εργασίας για εσάς και σίγουρα καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς οι οποίοι έρχονται και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Έτσι, οραματιζόμαστε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας με ποιοτικές υποδομές, με ουσιαστική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε. Οπότε, εύχομαι καλή και γρήγορη ολοκλήρωση των έργων.